Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κοζάνης διοργάνωσε χθες πολιτική εκδήλωση στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με θέμα αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο επικεφαλής του τομέα ενέργειας και καθηγητής ενεργειακής πολιτικής και διαχείρισης στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Χάρης Δούκας. Έχουμε καλέσει σήμερα τους δημοκρατικούς πολίτες του νομού Κοζάνης εδώ να συνομιλήσουμε όλοι μαζί για δύο θέματα πολύ βασικά που απασχολούν τους πελίτες όλη της περιοχής φυσικά και της Ελλάδας, που είναι η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια. Η αύξηση του πληθωρισμού είναι συνεχώς αυξανόμενη και πλήττει όλα τα νοικοκυριά που βλέπουν τα εισοδήματά τους συνεχώς να μειώνονται. Γι' αυτό έχουμε κάνει και τη σημερινή εκδήλωση. Είναι δύο θέματα πολύ σοβαρά και για όλη την Ελλάδα και την περιοχή. Και τους καλούμε εδώ όλους να συνομιλήσουμε και να συναποφασίσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Τώρα, πώς έχει επηρεαστεί ο κόσμος, το βλέπετε από το σκάνδαλο αυτό με την κυρία Καϊλή? Κοιτάξτε, αυτά τα έχει δηλώσει και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Η κυρία Καϊλή δρούσε μέσα στο ΠΑΣΟΚ σαν δούριος ύπος. Υπάρχουν πολλά γεγονότα από την αρχή των υποκλοπών, που πήγε εκεί στην Επιτροπή την Μπέγκα και προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός, μέχρι και τις δηλώσεις που έκανε για το Κατάρ, φτάσαμε τώρα, που βγήκε ο πρόεδρός μας την ίδια μέρα και την ίδια στιγμή και την άδειασε. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυρία Καϊλή ήταν ένα ξένο σώμα για το χώρο. Απλά ήρθε η στιγμή μετά που βγήκε αυτό το σκάνδαλο να διαγραφεί κιόλας και να συνεχίσουμε έτσι την πορεία μας χωρίς την κυρία Καϊλή. Ένα σοκ θα έλεγα συνολικά για τον χώρο αλλά και νομίζω και για τη χώρα. Είναι ένα ευρωπαϊκό, να πούμε, σκάνδαλο, διότι βλέπετε ότι είναι μπλεγμένη σε αυτή την ιστορία του εκχυδαϊσμού, θα έλεγα εγώ, της πολιτικής, όπου μιλάμε για χρηματισμό, για εγκληματική οργάνωση, ξένες χώρες οι οποίες προσπαθούν να διαμορφώσουν με ψηφοφορίες συνθήκες υπέρ τους όπως το Κατάρ και εμπλέκονται γενικοί γραμματείς συνδικάτων, ευρωβουλευτές, πρώην ευρωβουλευτές, δυστυχώς η Εύα Καϊλή, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι αυτοί είναι ακριβώς οι λόγοι που αποστρέφουν τον κόσμο από την πολιτική και δικαίως. Και αυτό είναι ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε. Να δείξουμε δηλαδή ότι η πολιτική δεν γίνεται για ρεβισμό, για πλουτισμό, αλλά γίνεται για να προσφέρουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι πολύ σοβαρά ποινικά τα αδικήματα. Και λένε οι άνθρωποι που γράφουν, οι απεσταλμένοι στις Βρυξέλλες, ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε συνολικά τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι εγώ νομίζω ότι μοιάζει μια κανονικότητα, ότι υπάρχουν, λέει, λομπίστες οι οποίοι πιέζουν και είναι, λέει, συνήθως πρακτική να πιέζουν, λέει, και να προσπαθούν να διαμορφώσουν συνθήκες που να ευνοούν τεχνολογίες, φυσικό αέριο, προμήθεια, απαράδεκτα πράγματα, πλήττουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά. Πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει ένα σοβαρός έλεγχος, μια λογοδοσία, διότι, ξαναλέω, είναι η κορυφή του βαγόνου, περιμένουμε να δούμε καταιγιστικές εξελίξεις και να δούμε ακριβώς και πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Τώρα, μια και χάσατε το θέμα του φυσικού αερίου και μιλάμε για την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα δεν αγγίζει το θέμα του φυσικού αερίου. Ήδη οι τιμές, το ξέρουμε, της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται με βάση της τιμής αυτής, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι κάτι έτσι, που χτυπάει πάρα πάρα πολύ. Και έχουν καταφέρει αυτό να το περάσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι από αυτό που είπατε, στην κορυφή απολύτως είναι και αυτό κάπου μέσα ενδεχομένως το έχουν περάσει τα συμφέροντα? Βεβαίως, το φυσικό αέριο είναι ο λόγος που περνάμε αυτή την ενεργειακή κρίση, είναι ο λόγος της έκρηξης των τιμών και παρατηρούμε ότι ακόμα και σήμερα πάμε από εξάρτηση σε εξάρτηση, δηλαδή και σε επίπεδο Ευρώπης και στη χώρα μας μειώνουμε το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά όχι το φυσικό αέριο. Διότι αυξάνουμε τις υποδομές μας για υγροποιημένο φυσικό αέριο που έρχεται από το Κατάρ, από την Αμερική και από άλλες χώρες. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Εμείς έχουμε εγχώριο καύσιμο και είναι ο λιγνίτης. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, αυτό να το μεταβατικό μας καύσιμο και να πάμε από το λιγνίτη στις ανανεώσιμες και στην εξοικονόμηση. Άρα, απολύτως εγχώρια καύσιμα, μακριά από παιχνίδια κερδοσκοπίας, από τρίτες χώρες και από όλους αυτούς τους κινδύνους που τώρα συζητάμε.